Ναι, ο αδιέξοδος σημειώθηκε στις συνομιλίες για το Σκοπιάνο με τον Μάθιου Νίμιτς να δηλώνει ότι οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν να επιλύσουν τα θέματα, αλλά θα συνεχίσουν να προσπαθούν. Τα ζητήματα έχουν περιοριστεί. Ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να φτάσουμε σε μια οριστική επίλυση των θεμάτων. Και οι δύο πλευρές είναι αρκετά αποφασισμένες να προσπαθήσουν να φτάσουν σε συμφωνία. Το να κερδίσουμε έναν προσδιορισμό μπροστά από το όνομα Μακεδονία είναι μια μεγάλη νίκη, δήλωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Δεν είναι εύκολο. Κάποιοι ανόητοι λένε πάτε να δώσετε. Πάμε να πάρουμε, δεν πάμε να δώσουμε. Και πάμε να συμφωνήσουμε και με τους γείτονές μας που βεβαίως αυτό είναι το οξύμορο ότι έχουν μια κρατική οντότητα που επί 70 χρόνια λέγεται Μακεδονία, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με τον Μέγα Αλέξανδρο και την ιστορική αυτή διαδρομή. Οι συζητήσεις των δύο υπουργών θα συνεχίσουν στις Βρυξέλλες, ενώ ερωτηθείς για το αν θα υπάρξει συνάντηση ανάμεσα στον Έλληνα και τον Σκοπιανό πρωθυπουργό στις αρχές Ιουνίου, ο Μάθιου Νίμιτς αρκέστηκε στο να πει ότι οι δύο πλευρές γνωρίζονται πολύ καλά. Μιλώντας στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος δήλωσε ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης εξακολουθεί να είναι η εξασφάλιση του έργα όμνες και της συνταγματικής αναθεώρησης.